Γερμό τον κύριο Αβέροφ Νεοφύτου, καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Τι κρίνετε κύριε Νεοφύτου σε αυτό το πενθήμερο? Να ξεκινήσουμε. Όπως θέλετε. Κυρία Βαρετού, μετά να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην διαπραγματευτική μας ομάδα. Ναι. Από το πρωί το κάνουμε. Και θα κάνω μια έκκληση ταπεινή. Είναι καλό τουλάχιστον αυτές τις 5 μέρες να βάλουμε τα σπαθιά στα πικάρια. Όλοι. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ερχόμενος από την Ελβετία, θα καλέσει το Εθνικό Συμβούλιο να ενημερώσει για τους αμερός. Το τι συζητήθηκε και αν υπάρχουν συγκλήσεις και αν βρεθούν συγκλήσεις. Και από εκεί και πέρα χρόνος αρκετός για τον καθένα από εμάς να προβεί σε δηλώσεις, αντιδηλώσεις, ερωτήσεις και απαντήσεις. Ναι. Ως εδώ, τα σπαθιά στα θικάρια και περιμένουμε. Θα αρχίσουμε οι κασίες. Θα μπουν στο τραπέζι, θα συζητήσουν πέραν του εδαφικού και κάποια άλλα ζητήματα που υπάρχουν ακόμα διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι ξεκάθαρο ότι στο εδαφικό θα δουν εάν θα υπάρχει σύγκληση στα κριτήρια, γιατί αν δεν θα υπάρχει σύγκληση στα κριτήρια, κανείς δεν θα συζητά για χάρτες. Άρα ας αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ναι, το καλό σενάριο θα είναι το καλύτερο, να συμφωνήσουν στα κριτήρια και να ανταλλαγούν και χάρτες. Γιατί όταν λέμε να μπουν στο τραπέζι χάρτες, εμείς περιμένουμε από την άλλη πλευρά να βάλει χάρτη στο τραπέζι ή τι εννοούμε να μπουν χάρτες στο τραπέζι? Αρχίσαμε πάλι. Δεν θα παραδιάσω αυτό που έπρεπε. Να. Το θέμα της ασφάλειας νομίζετε ότι υπό κάποιες προϋποθέσεις μπορεί και να το αγγίξουν? Δεν θεωρώ ότι το θέμα της ασφάλειας μπορεί ο ίδιος ο κύριος Ακίτζη να το χειριστεί, να το διαβουλευτεί και να το αποφασίσει. Καλά, θα έχει συνεννοηθεί με την Τουρκία. Προφανώς και προχτές είχε συνάντηση πριν να φύγει με τον Τούρκο πρόεδρο. Αλλά νομίζω ότι δεν θα γίνει μια ανταλλαγή απόψεων. Μπορεί και να γίνει. Άτυπη μπορεί. Άτυπη. Άτυπη δεν το αποκλείω. Λοιπόν, το κακό σενάριο θα είναι να μην υπάρξει σύγκληση στα κριτήρια και το μεσαίο θα είναι να υπάρξει σύγκληση στα κριτήρια, αλλά όχι τέτοια που να καταφέρουν να τα βάλουν και σε χάρτη. Να τα απεικονίσουν σε ένα χάρτη. Ξέρετε, όχι, καλό είναι να προετοιμαζόμαστε έτσι, να ξέρουμε τι περιμένουμε. Να μιλήσω γενικά, που δεν αφορά μόνο το Κυπριακό. Όταν υπάρχουν ζητήματα που αφορούν εδαφικό, άπαξ και καταθετηθεί ένας χάρτης, αντιλαμβάνεστε, καταθέτει ένα χάρτη και μια συγκεκριμένη περιοχή είναι υποεδαφική με ένα προσαρμογή που δίνεται από την κατοχή στους Παλαιστίνιους ή στην ελληνοκυπριακή κοινότητα. Είναι εύκολο για οποιονδήποτε να πει αφαιρέστε αυτή την περιοχή και προσθέστε άλλη. Ναι. Αυτό που μας είπε και ο κύριος Μαρκίδης με την εμπειρία και την πολύχρονη της διαπραγμάτευσης. Δεν τον άκουσα τον κύριο Μαρκίδη, απλά την απλή λογική λέω. Ναι. Γι' αυτό και έχουν κατ' εμέ πολύ μεγαλύτερη σημασία τα κριτήρια, τα οποία είναι ξεκάθαρα τι θέσαμε. Εάν
μέσα στο πλαίσιο αυτών των κριτηρίων πετύχουμε σύγκληση, τότε ναι, οπωσδήποτε πρέπει να ζητήσουμε και ζητήσαμε να υποβληθούν οι χάρτες. Μάλιστα. Λοιπόν, αν χρειαστεί στην διάρκεια του πενθυμέρου, έχετε κάνει συνεννόηση, φαντάζομαι, έτσι τουλάχιστον έχει γίνει γνωστό και σας έχει ενημερώσει ο Πρόεδρος. Αν χρειαστεί, θα ενημερωθεί ο Πρόεδρος της Βουλής και στη συνέχεια η αρχηγή των κομμάτων. Ίσως χρειαστεί να συνεδριάσετε κιόλας, θεωρητικά. Πρακτικά. Όλοι πρέπει να είμαστε σε μια διαρκή συνεδρία. Εμείς είχα πολιτικό γραφείο το περασμένο Σαββάτο. Uh-huh. Είπα στους συνεργάτες ότι να θεωρείται ότι το πολιτικό γραφείο είναι σε διαρκή σύνοδο. Μπορεί να συνεδριάσει σε μια εβδομάδα, μπορεί και σε τρεις μέρες, μπορεί και σε δύο εβδομάδες. Εξαρτάται πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ναι. Μάλλον θα χρειαστεί και νωρίτερα, γιατί άμα την επιστροφή του Προέδρου συμφωνήσατε να κάνετε συζήτηση στην Ολομέλεια. Ακούσαμε προχτές τον καυγά σας, γιατί μέχρι και για την ημερομηνία καυγαδίζατε, αν θα πρέπει να γίνει το Σάββατο, την επομένη της επιστροφής του Προέδρου. Τι ήταν αυτό το κακό στη Βουλή? Ευτυχώς που την ώρα εκείνη δεν σας ακούει πολλής κόσμος. Γιατί ήταν καταθλιπτική η εικόνα σας. Με συγχωρείτε. Όχι, πάρα πολύ σωστή είστε, αλλά ξέρετε, έχει και μια λαϊκή ρίση. Με τα ξερά πάνε και τα χλωρά. Κάποιοι προσπάθησαν να βρουν μια συμβιβαστική πρόταση. Και κάποιοι, ακόμα και τις ημερομηνίες τις κάνουμε το θέμα. Αφήνουμε να νοηθεί ότι... Σαν τα μικρά παιδιά που τσακώνεστε κάνετε κάποτε. Κυρία Βρετού. Με καμώματα, αλλά... και αγκρίσματα. Αυτή η πολιτική κουλτούρα δεν θα αλλάξει ποτέ. Όταν συνεχίζει το τσουβάλιασμα. Όταν η πολιτική συμπεριφορά του Αβέροφ δεν είναι σωστή, πρέπει να μιλήσετε με το όνομά της. Κύριε Νεοφύτου, πάρτε την κόκκινη κάρτα. Έτσι κάνουν σε όλες τις χώρες. Ναι. Εδώ, όλοι φταίεις, δεν φταίεις, από τη στιγμή που κάποιοι δημιουργούν μια εικόνα, όλοι τσουβαλιασμένοι. Έχουν πίσω στην ουσία. Προσπαθούν να δημιουργήσουν μια κατάσταση κάποιοι, ότι εκείνοι θέλουν να συζητήσουν. Είναι το Κυπριακό και κάποιοι άλλοι δεν θέλουν. Κυρία Βρετού, το Κυπριακό το συζητάμε εδώ και 42 χρόνια. Καθημερινά και αδιαλείπτως. Από τις δηλώσεις μας, τις πολιτικές εκπομπές, τα πρωινά δρομολόγια στη Βουλή, φτάσαμε και σε μια περίοδο που ακόμα και αν μιλούσαμε για αγροτικά προϊόντα, το συνδέαμε με το Κυπριακό. Άρα δεν είναι η έλλειψη συζήτησης πολιτικής του Κυπριακού το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν κάνουμε τίποτε άλλο παρά να συζητούμε μεταξύ μας όμως το Κυπριακό. Και θεωρούμε ότι με αυτό βοηθούμε την επίλυση του Κυπριακού. Θα βοηθούσαμε αν ο καθένας προσπαθούσε να πείσει τις πολιτικές του ομάδες στην Ευρώπη να επηρεάσουμε τη διεθνή κοινότητα, τους διεθνείς παίχτες, να βγούμε έξω από το καβούκι μας με επιχειρήματα και όχι με συνθήματα και βεβαίως να είναι ενήμερος και ο κυπριακός λαός. Ναι, αυτό δεν συμβαίνει όμως, γιατί δεν συμφωνεί ο πολιτικός κόσμος στον επιδιωκόμενο στόχο. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το κύριο πρόβλημα. Να έρθουμε σε αυτό, κύριε Βρετού. Πρώτον, από τη στιγμή έχουμε 8 κοινοβουλευτικά κόμματα. Τα 5
κοινοβουλευτικά κόμματα και να ξαναπώ. Το ΕΛΑΜ, δεν κάνω κριτική, καταθέτω την πραγματικότητα. Ναι. Ναι, το ΕΛΑΜ, η αλληλεγγύη, οι οικολόγοι και οι ΕΠΕΚ δήλωσαν ότι είναι άντια στην διζωνική κοινωνική ομοσπονδία. Η δε κίνηση, η συμμαχία πολιτών ότι είναι ενάντια, δεν είναι ενάντια στην ομοσπονδία λέει, αλλά είναι ενάντια στην κοινοτική ομοσπονδία. Με την ίδια λογική, το κράτος του 60 ήταν δικοινοτικό. Η δικοινοτικότητα του χαρακτήρα δεν έχει να κάνει αν είναι ενίο κράτος ή ομοσπονδιακό. Προϋπήρχε της τουρκικής εισβολής. Ήταν κύριο συστατικό του συνάγματο το 60. Εν πάση περιπτώσει, καταγράφω τι θέσει των 5 κομμάτων. Το έκτο κόμμα που λέει ότι εμεί δεν έχουμε πρόβλημα με τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, αλλά μα ενδιαφέρει το περιεχόμενο, πάλι μια διαπίστωση θα κάνω. Και ας οι πολίτες κρίνουν, ο τρόπος που βγαίνει και τοποθετείται επί όλων των ψυχών του Κυπριακού είναι πιο, θα προσέξω τη λέξη, είναι πολύ πιο έντονη από τα 5 κόμματα που έχω πει. Να, το δίκο. Το δίκο. Mm-hmm. Άρα όταν λέμε να βρούμε κοινή συνισταμένη. Πώς θα βρούμε κοινή συνισταμένη. Ξέρετε, είμαι ο άνθρωπος που εργάστηκα και εργάζομαι για την συνένεση και αν δεν υπήρχε αυτή η συνένεση και αν δεν προσπαθούσα για τη συνένεση και αν δεν έβρισκαν τα πόδια και είμαστε εδώ γιατί από το μνημό. Πιστεύω στην εθνική συνεννόηση και συνένεση. Αλλά για το εθνικό θέμα όταν διαφωνείς στο πλαίσιο λύσης, τι εθνική συνένεση και συνισταμένη θα βρεις. Δεν είπα και δεν θέλω να παρεξηγηθώ ότι θα καταργήσω το Εθνικό Συμβούλιο ή επειδή έχουν διαφορετική άποψη δεν πρέπει να τους ακούσουμε. Βεβαίως και πρέπει να τους ακούμε, βεβαίως και πρέπει να ακούμε τους προβληματισμούς τους οποίους και λαμβάνουμε υπόψη και χωρίς την έκφρασή τους πάλι θα τις λαμβάνουμε υπόψη. Αλλά, ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύλογο να λέει κάποιος και είναι και σωστό. Πρέπει να μου πείτε με τη λύση είπατε θα φύγει το 50 ή το 75% των Τούρκων στρατιωτών. Θέλω να ξέρω, λένε, πότε θα φύγουν οι υπόλοιποι. Δεν έχει λάθος αυτό το ερώτημα. Να. Όμως, θα μπορούσαν να μου απαντήσουν από το 1974 χωρίς λύση πόσοι Τούρκοι στρατιώτες έχουν αποχωρήσει. Θα μπορούν να μου απαντήσουν χωρίς λύση πότε και πόσοι στρατιώτες υπολογίζουν να φύγουν. Όταν λένε μου υποβάλλουν το ερώτημα, κοιτάξτε μα με τη λύση θα μείνουν όλοι οι έτοικοι. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Μπορούν εκείνοι να μου απαντήσουν στα 42 χρόνια από την τουρκική εισβολή οι έτοικοι με την πάροδο του χρόνου μειώθηκαν ή αυξήθηκαν. Και χωρίς τη λύση του Κυπριακού μπορούν να μου διασφαλίσουν ότι δεν θα έρθουν τις επόμενες δεκαετίες εκατοντάδες επικοί στην Κύπρο και ποιοι είναι οι μηχανισμοί παρεμπόδισης τη στιγμή που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πέτυχε μετά από 56 χρόνια ζωής της Κυπριακής Δημοκρατίας και μετά από 42 χρόνια τουρκικής εισβολής και κατοχής να διασφαλίσει τις δημογραφικές αναλογίες του 60, το 80, 20 και όχι με τη λύση μόνον αλλά και μετά την λύση. Όταν πολύ σωστά μου θέτουν το ερώτημα μα τι θα γίνει με τις περιουσίες. Πώς θα διασφαλίσετε ότι ο κάθε νόμιμος ιδιοκτήτης
θα πάρει πίσω την περιουσία του. Σίγουρα με την λύση. Η ολότητα των ιδιοκτητών έχουν 5 θεραπείες που στο σύνολό τους θα πάρουν μια λογική αξία της περιουσίας τους. Η πλήρη αποκατάσταση, η μέρος αποκατάστασης και ανταλλαγής. Και δεν θα μου απαντήσουν ποτέ, χωρίς λύση του Κυπριακού, πόσες περιουσίες θα αποκατασταθούν. Μιλάμε για το εδαφικό, κυρία Βρετού. Όλα τα σχέδια και είναι ο τομέας που θα πάρουμε πίσω. Και ολοκληρώνεται, κύριε Νόφιτ. Ναι. Κρατούν σήμερα γύρω στο 38-40% αν και σε όλους τους χάρτες που κατατέθηκαν μέχρι σήμερα, πάει στο 29% περίπου υπό την Κυπριακή Διοίκηση. Σημαίνει μια επιστροφή περίπου 10% των εδαφών. Παίρνουμε πίσω έδαφος που χάσαμε στον πόλεμο. Υποτίθεται με τη λύση τα παίρνουμε όλα πίσω, γιατί θα πρέπει να μπούμε σε μια τέτοια λογική αν τα καταφέρουμε να φτάσουμε στη λύση, ότι θα είναι κυπριακό έδαφος παντού. Το πρώτο αυτό που πρέπει να σκεφτούμε. Ναι, αλλά υπό ελληνική-κυπριακή διοίκηση εννοώ. Γιατί από εκεί και πέρα διασφάλισε ο πρόεδρος Αναστασιάδης την ελεύθερη εγκατάσταση, διακίνηση, το επιχειρήν. Γίνουμε μια κανονική χώρα. Μια κανονική χώρα. Και ρωτώ, χωρίς λύση του Κυπριακού. Το βέβαιο είναι ότι θα πάρουμε σπιθαμίγνηση υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Και δεύτερον, δεν μπορούμε να έχουμε οποιαδήποτε πρόβαση στις περιουσίες μας τα κατεχόμενα, ούτε να κατοικήσουμε, ούτε να κάνουμε επιχειρήσεις. Κυρία Βρετού, θα τελειώσω λέγοντας. Πρέπει να δούμε την ελπίδα. Πρέπει να δούμε το μέλλον. Πρέπει να δούμε τις ευκαιρίες. Έχουμε μια πατρίδα ακροτηριασμένη, μια πατρίδα σκλαβωμένη, μια πατρίδα την οποία οφείλουμε. Οφείλουμε, αν βρούμε μια σωστή λύση του Κυπριακού, να ξαναζήσουμε όλοι ενωμένοι, να ξαναδημιουργήσουμε ελπίδα και προοπτική με μια δυνατή οικονομία, με μια ενωμένη Ευρωπαϊκή Κύπρο που θα παίζει σημαντικό περιφερειακό ρόλο, που θα είναι γέφυρα μεταξύ μιας περιοχής της Μέσης Ανατολής που γνωρίζουμε τα προβλήματα και θα είναι εδώ η γέφυρα συνεργασίας οικονομικής, διπλωματικής, αλλά και που μπορεί και θα γίνει το κέντρο ενέργειας της περιοχής. Για να δούμε τι θα καταφέρουν οι ηγέτες μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας.